Κυρία Κοπά, καλημέρα. Καλημέρα σας. Τα πρώην δεν είναι και ο καλύτερος τρόπος. Αναπληρώτρια καθηγήτρια σήμερα στο Πανεπιστήμιο. Ναι, το πρώην όμως δεν σημαίνει ότι έχετε σταματήσει να ασχολείστε με την πολιτική. Όχι, επίσης. Όχι, γι' αυτό βέβαια. Και έβαλα το πρώην λίγο πριν. Για να σας ρωτήσω, χθες σας είδαμε σε μία εκδήλωση μαζί με τον κύριο Κοτζιά. Ναι. Ήθελα να ρωτήσω καταρχήν το εξής. Εσείς περάσατε από το χώρο του ΠΑΣΟΚ. Σαν βρεθήκατε στις τάξεις της παράταξης του ΠΑΣΟΚ, στην Ευρωβουλή, στις ομάδες των Ευρωσοσιαλιστών, αν δεν κάνω λάθος. Ακριβώς. Και ότι αυτό συνεπάγεται. Σήμερα, αν θα κοιτούσατε πίσω στα χρόνια εκείνα, δίπλα στον Γιώργο Παπανδρέου στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, τι πήγε λάθος και σήμερα το ΠΑΣΟΚ είναι στο 7-8% και συζητάμε για την ανάγκη αν θα υπάρξει ένας άλλος πόλος στην κεντροαριστερά και θα είναι αυτός ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως έχει αναδειχθεί μέσα από τις εκλογικές αναμετρήσεις. Το βασικό πρόβλημα για μένα είναι ότι το ΠΑΣΟΚ δεν άντεξε τη μεγάλη οικονομική κρίση που σάρωσε τη χώρα. Αυτό ήταν το πρώτο και βέβαια οι επιλογές της ηγεσίας μετά τον Γιώργο Παπανδρέου, δηλαδή κυρίως από τον Ευάγγελο Βενιζέλο, οι οποίες ήταν επιλογές πλήρους ταύτισης με τη Νέα Δημοκρατία. Όταν λοιπόν οι θέσεις ταυτίζονται με μια άλλη παράταξη, ο κόσμος πάντα επιλέγει το γνήσιο. Δηλαδή αν εμφανίζεσαι με τις θέσεις της Νέας Δημοκρατίας, ο κόσμος θα πάει κατευθείαν στη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Αυτός ήταν ο λόγος που και εγώ αποχώρησα από το ΠΑΣΟΚ στις αρχές του 2013. Μάλιστα. Με την έννοια ότι πια το ΠΑΣΟΚ είχε χάσει τη χωριστή φυσιογνωμία του σαν κομμάτι της Ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας. Και η συνέχεια δυστυχώς επιβεβαίωσε την άποψή μου εκείνης της εποχής. Τώρα είμαστε σε μια άλλη πραγματικότητα. Αυτό που έχει μείνει σήμερα, το Κινάλ δεν είναι το κόμμα που προσπάθησε να γίνει. Ποιο είναι το ιδεολογικό του στίγμα του Κινάλ? Πολλές φορές το ακούμε αυτό. Ότι δεν μπορεί κάποιος να το κατατάξει εύκολα, άλλοι το θεωρούν εύκολα. Έχουμε ακούσει πολλές φορές τα δημόσιες δηλώσεις ότι έχει εξελιχθεί το κίνημα αλλαγής σε ουρά της Νέας Δημοκρατίας, λένε πολλοί. Μα αυτό είναι ακριβώς το ζήτημα. Το κόμμα δεν έχει κάποιο συγκεκριμένο στίγμα. Παραπέει μεταξύ αυτόνομης πορείας, στήριξη της δεξιάς, δηλαδή το γεγονός ότι παραμονές των εκλογών η κυρία Γεννηματά έλεγε δεν θα αφήσω τη χώρα κυβέρνητη αν δεν έχει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία. Μια δήλωση αχρίαστη από ό,τι φάνηκε έτσι και αλλιώς. Ναι. Γιατί ούτε ο κύριος Μητσοτάκης είχε ζητήσει τη συγκυβέρνηση. Έστειλε στους ψηφοφόρους. Την ίδια ώρα, συγγνώμη που σας διακόπτω, που ο κυριάκος Μητσοτάκης έλεγε δώστε μου αυτοδυναμία. Ακριβώς. Την ίδια δηλαδή, στιγμή. Δεν ζητήθηκε από το Κινάλ αυτό. Το μήνυμα ότι δεν θα αφήσω τη χώρα κυβέρνητη, δηλαδή θα συγκυβερνήσω με τη Νέα Δημοκρατία, σε όσους πολίτες δεν θέλαν να έρθει η Νέα Δημοκρατία, έστειλε αμέσως το μήνυμα να ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, το ερώτημα είναι τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και αυτό αν θέλετε. Ναι. Το Κινάλ δυστυχώς έχει ξεκινήσει μια καθοδική πορεία. Δεν θεωρώ ότι έχει δυνατότητα ανάταξης. Το ερώτημα το μεγάλο για την ελληνική κοινωνία είναι αυτό το 31,5 που πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ, τι θα το κάνει. Αυτή τη στιγμή δεν είναι σαφές. Υπάρχει πολλής κόσμος που περιμένει να δει πώς θα εξελιχθεί αυτό, ποιος θα είναι ο στόχος, ποιο θα είναι το πλαίσιο για να μπορέσει να τοποθετηθεί υπέρ ή κατά. Εσείς είστε σε αυτόν τον κόσμο, ανήκετε κυρία Κοπά. Κοιτάξτε, εγώ είμαι στο Πανεπιστήμιο, δείτε... είμαι εκτός ενεργούς πολιτικής. Όπου με ενδιαφέρει ο χώρος, δεν ενδιαφέρομαι να μπω σε κάποιο κόμμα αυτή τη στιγμή, δεν αποτελεί προτεραιότητά μου, αλλά με ενδιαφέρει, αν θέλετε, έστω σαν ενεργό πολίτη, όχι σαν μέλος, να δω πώς θα διαμορφωθεί ο προοδευτικός χώρος στην Ελλάδα. Μάλιστα. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με πάρα πολύ καθαρό στίγμα, που ένα στίγμα βέβαια το οποίο καθαρό μερικές φορές παραπέει και προς την άκρα δεξιά, όπως έχουμε δει επανειλημμένος, αλλά με ένα στίγμα συντηρητικό, φιλελεύθερο. Το ζήτημα είναι... Πάνω σε αυτό που λέτε, ήθελα να σας ρωτήσω για τα χαρακτηριστικά στα οποία αναφέρεστε στη Νέα Δημοκρατία. Αν βλέπετε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με κάποιες είτε λεκτικές του έτσι, τοποθετήσεις, είτε με πράξεις, είτε με νομοθετήματα, αν μπορεί και παίρνει κόσμο από το χώρο του κέντρου, που ο χώρος του κέντρου είναι αυτός που συνήθως βγάζει τις κυβερνήσεις, η μετατόπιση, η μετακίνηση αυτών των ψηφοφόρων. Πώς το βλέπετε, το πρώτο αυτό διάστημα?
Κοιτάξτε, ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης κέρδισε τις εκλογές εκφράζοντας ακριβώς ένα κέντρο από το κέντρο μέχρι την άκρα δεξιά. Δηλαδή, το γεγονός, ένα κομμάτι των ψηφοφόρων της Χρυσής Αυγής, λόγω του κυρίου Γεωργιάδη, του κυρίου Βορύδη, του κυρίου Πλεύρη, πήγανε στην αγκαλιά της Νέας Δημοκρατίας. Πόσο αυτό το σχήμα που έχει τέτοια έκταση μπορεί να προχωρήσει, αυτό είναι κάτι που θα το δούμε. Το γεγονός, ας πούμε, και για να έρθω στα δικά μου χωράφια που είναι ναι. η εσωτερική πολιτική, η στάση απέναντι στη Συμφωνία των Πρεσπών, που είναι μια στάση ύξης αφήξης, ειλικρινά οδηγεί τη χώρα σε μεγάλο διέξοδο. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν μπορεί να ψελίσει το όνομα της Βόρειας Μακεδονίας. Και νομίζω λέει, το είπε τώρα στην τελευταία σύσκεψη, στην τελευταία συνεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Του βγαίνει με μεγάλη δυσκολία, αλλά σε δημόσιες, τον άκουγα σε δημόσιες παρουσιάσεις, προτιμάει να λέει Βόρειοι γείτονες. Ναι. Ο ίδιος προσπαθεί να τα αποφύγει όπου μπορεί, όχι στο εξωτερικό βέβαια, στο εσωτερικό, γιατί πάντα δυστυχώς αυτά τα θέματα η Νέα Δημοκρατία έχει άλλο πρόσωπο στο εξωτερικό και άλλο στο εσωτερικό. Βέβαια, ο ίδιος ο Μητσοτάκης, θα πρέπει να το βάλω και αυτό στη συζήτησή μας, και προεκλογικά είχε πει ότι θα την τηρήσω τη συμφωνία. Μα ναι, μα αν όμως δεν χρησιμοποιεί αυτός και ναι. η δική του υπουργή το όνομα της Βόρειας Μακεδονίας, πώς μπορεί να κάνει αυτό που λέει, δηλαδή να φροντίσει να την τηρήσουν και οι κάτοικοι της Βόρειας Μακεδονίας. Δηλαδή η συμφωνία, και αυτό το πιστεύω βαθιά, θα κριθεί στην πράξη, στην εφαρμογή της. Έγινε ένα τεράστιο βήμα με την υπογραφή της. Αλλά αν αυτό δεν γίνει κτήμα των δύο κοινωνιών, γιατί δεν είναι μόνο το θέμα το επίσημο των αρχών και των εγγράφων και ή του ΟΗΕ, είναι και το πώς οι πολίτες των δύο χωρών θα το κάνουν κτήμα τους, θα το χρησιμοποιήσουν και θα λειτουργήσει στη βάση των κοινωνιών. Γιατί αυτή είναι η βάση για την ειρήνη και την ομαλή συνύπαρξη στην ευρύτερη περιοχή. Κάτι που τα Βαλκάνια, γνωρίζετε καλά, το έχουν πάρα πολύ ανάγκη. Ναι, έχουν αιματωμένη ιστορία τα Βαλκάνια. Ναι, όταν ο δήμαρχός σας, για να έρθω και στα δικά σας, λέει δεν μου βγαίνει. Ναι. Σε συνέντευξη της Καθημερινής, λίγες μέρες πριν, ναι. Λίγες μέρες πριν. Ναι, εκλεγής δήμαρχος της Θεσσαλονίκης, το οποίο τι σημαίνει, ότι δεν αναγνωρίζει μια διεθνή συμφωνία. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, νομίζω ότι ανοίγουμε τον ασκό του αιώλου για πάρα πάρα πολύ καλά. Πώς όταν του δήμαρχου σε εισαγωγικά δεν του βγαίνει, θα βγει στους πολίτες της άλλης χώρας που μεγάλωσαν με ένα όνομα το οποίο καλώς κακώς είχαν. Ναι. Αυτά είναι πολύ σοβαρά πράγματα και σε αυτά θα έπρεπε η υπεύθυνη κυβέρνηση της χώρας να τοποθετηθεί με καθαρότητα. Αλλά ακριβώς λόγω του υβριδικού χαρακτήρα της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης, ο κύριος Μητσοτάκης δεν μπορεί ούτε να δώσει μια γραμμή στους δικούς του βουλευτές που επίσης αλωνίζουν τα κανάλια, λέγοντας Σκόπια, Φύρομ και διάφορα άλλα, τα οποία δεν υπάρχουν πλέον ως ονομασίες της χώρας. Πώς σας προβληματίζει παράλληλα και η πολιτική κατάσταση στη Βόρεια Μακεδονία, τις εξελίξεις οι πρόσφατες, με την άρνηση από πλευράς της Γαλλίας, το βέτο το γαλλικό, ουσιαστικά οδήγησε σε πολιτικές εξελίξεις και στη γειτονική μας χώρα. Είναι πάρα πάρα πολύ θλιβερό ότι η Ευρώπη, γιατί δεν έχει σημασία αν είναι η Γαλλία, αλλά συνολικά η εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί δεν νομίζω ότι πιέστηκε και ιδιαίτερα ο κύριος Μακρόν σε αυτό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Εννοείται δεν πιέστηκε να δεχθεί... Από τη Γερμανία, ναι. Να δεχτεί την έναρξη διαπραγματεύσεων. Μέχρι έχουμε ακούσει εδώ στη Θεσσαλονίκη, σε δημόσιες δηλώσεις πολιτικών, ότι το βέτο Μακρόν διευκολύνει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Διευκολύνει. Εγώ νομίζω, δεν ξέρω αν διευκολύνει τον Κυριάκο Μητσοτάκη να αποσταθεροποιηθεί η Βόρεια Μακεδονία. Γιατί αυτή τη στιγμή το ΒΜΡΟ είναι μπροστά στις δημοσκοπήσεις και η εξέλιξη αυτή αποσταθεροποιεί τη χώρα. Δεν ξέρω, ίσως τον διευκολύνει στο εσωτερικό πεδίο. Για το εσωτερικό στιγμή, αναφερόταν και η δήλωση αυτή. Κάποια στιγμή, κύριε Παπαδόπουλε, πρέπει η εξωτερική πολιτική να πάψει να είναι έρμεο και όμοιρο των μικροκομματικών αντιπαραθέσεων, αλλά πραγματικά να δείξουμε την αγάπη μας για τη χώρα στην οποία ζούμε. Και η χώρα στην οποία ζούμε, που βγαίνει από μια μεγάλη οικονομική κρίση, έχει ανάγκη από σταθερότητα στην περιοχή μας, έχει ανάγκη από συμμαχίες με τις βαλκανικές χώρες, ώστε να αντιμετωπίσουμε το μεγάλο μας πρόβλημα που είναι η Τουρκία, η οποία παίρνει αυτή τη στιγμή μια πορεία με πολύ απρόβλεπτο μέλλον. Λοιπόν, αυτό είναι το πατριωτικό, αν γυρίσουμε να μιλήσουμε. Ναι. Πατριωτικό είναι να κάνεις τη χώρα σου δυνατή και να εξασφαλίζεις τις συμμαχίες που χρειάζονται.
η εξέλιξη αυτή στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δυναμητίζει τη σταθερότητα στα Βαλκάνια, κυρίως με τη Βόρεια Μακεδονία, δευτερευόντως με την Αλβανία, και μας απομονώνει στην περιοχή μας. Αν αυτό είναι επιτυχία της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, τι να πω. Αυτό γιατί φτάσαμε σε αυτό το σημείο, πιστεύετε, κύριε Κοπά? Δηλαδή, γιατί η Γαλλία θέτει τέτοιο ζήτημα και επίσης δεν πέρασε και μία πρόταση την οποία ακούσαμε κατά τη διάρκεια αυτών των συσκέψεων, της συνεδρίασης, ότι να γίνει ξεχωριστή πρόταση για, για την ένταξη της Βόρειας Μακεδονίας σε σχέση με την Αλβανία. Το decoupling, πώς αναφέρθηκε. Το decoupling, ναι. Ακριβώς. Κοιτάξτε να δείτε, η αποσύνδεση των δύο θα διευκόλυνε πάρα πολύ. Δηλαδή θα μπορούσε η Ολλανδία, Δανία, Φινλανδία να το δεχτούν. Γιατί η Αλβανία είναι πολύ πιο πίσω πράγματι σε πολλά πράγματα από την Βόρεια Μακεδονία. Βέβαια, επαναλαμβάνω ότι η ενταξιακή διαδικασία είναι μια μακρόχρονη διαδικασία. Είναι διαδικασία που κρατάει πάνω από 10 χρόνια και δίνει στην Ένωση και στα κράτη-μέλη τη δυνατότητα να παρέμβουν στα κράτη αυτά διορθωτικά. Όταν δεν έχεις διαπραγματεύσεις, δεν έχεις κανένα τρόπο να παρέμβεις. Μάλιστα. Είναι λοιπόν κοντόφθαλμο, ναι. Και περισσότερο νομίζω ο κύριος Μακρόν λειτουργήσε με εσωτερικά κριτήρια στη Γαλλία, η οποία γενικά η Γαλλία δεν ήταν ποτέ υπέρ της διεύρυνσης. Λειτουργήσε ανταγωνιστικά σε σχέση με την Γερμανία, η οποία Γερμανία πήρε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κόπηκε η δική του επίτροπο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και βέβαια με ένα πάγιο παράπονο θα έλεγα της Γαλλίας, ότι ενώ ο κύριος Μακρόν παρουσίασε μια σειρά μεταρρυθμίσεων από όταν έγινε πρόεδρος, καμία δεν έγινε αντικείμενο ούτε καν συζήτησης από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους ηγέτες. Έτσι λοιπόν αντέδρασε εκεί. Δυστυχώς άλλοι τα πληρώνουν και τα πληρώνουν οι δύο χώρες προφανώς. Ναι. Η Ευρώπη που δεν έχει πια τρόπο να επέμβει στις εξελίξεις στο εσωτερικό της χωρίς αυτό και επιπλέον και η χώρα. Είχανε βάση αυτά που είπε ο κύριος Μακρόν, κυρία Κοπά, είχανε βάση αυτά που είπε ο κύριος Μακρόν ότι αυτές οι χώρες δεν είναι έτοιμες. Δηλαδή, αν το βλέπαμε εντελώς ψυχρά, που θα μου πείτε που δεν μπορεί, είναι πολιτικό το θέμα κατά βάση. Ακριβώς. Αλλά ακριβώς. Σε τεχνικό επίπεδο, είτε οικονομικό, είναι αυτές οι χώρες έτοιμες. Όταν η Ελλάδα μπήκε στην Ένωση, ναι, δεν ήμασταν έτοιμοι. Ναι. Μπήκε όμως γιατί τότε η Ευρώπη ήθελε να δώσει ένα μήνυμα στήριξης στην επαναφορά της χώρας στη δημοκρατία. Με το ίδιο σκεπτικό μπήκε η Ισπανία και η Πορτογαλία. Και μπήκαμε σε λίγα χρόνια. Τώρα είναι περισσότερο ένα πολιτικό μήνυμα που στέλνει στις χώρες ότι σε θεωρώ μέλος της οικογένειας. Όπως σας είπα, η διαδικασία διαπραγματεύσεων είναι μακρόχρονη, είναι πάνω από 10 χρόνια. Μπορείς να τη σταματήσεις, να την παγώσεις ανά πάσα στιγμή. Ναι. Του στέλνεις όμως ένα μήνυμα και ειδικά στη Βόρεια Μακεδονία που έκανε τόσες προσπάθειες να αλλάξει, να συμφιλειωθεί με την Ελλάδα, νομίζω ότι χρειαζόταν μια επιβράβευση. Ορισμένοι λένε ότι αρκεί ότι μπαίνει στο ΝΑΤΟ. Δεν αρκεί, γιατί το ΝΑΤΟ είναι κάτι που δεν το νιώθει ο πολίτης στην καθημερινότητά, ναι, του. Ναι, δεν είναι, ναι, το όραμα το ΝΑΤΟ στη χώρα αυτή, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είναι, επαναλαμβάνω, ένα τεράστιο λάθος. Να κλείσω μια ερώτηση που έχει να κάνει και με τα θέματα αυτά εξωτερικής πολιτικής και πάλι, και θα επικαλεστώ και την κατάρτισή σας γύρω από το τι συμβαίνει με την Τουρκία. Πώς θα πρέπει να την αντιμετωπίσουμε, σαν το μεγάλο κερδισμένο σε ό,τι έγινε τις τελευταίες ημέρες στη Συρία? Φυσικά, η Τουρκία έφερε τη δική της ατζέντα μη δημιουργίας κουρδικού κράτους. Από τους στρατιωτικούς της στόχους πέτυχε το 20%, το οποίο ήδη είναι μεγάλο. Θα εγκαταστήσει εκεί και Τούρκους πολίτες, αλλά και πρόσφυγες, και δημιουργεί μια υγειονομική ζώνη σε σχέση με τους Κούρδους. Πρώτος κερδισμένος λοιπόν Τουρκία, δεύτερος κερδισμένος ο Άσαντ, που χωρίς, ναι, να δώσει καν μάχη, επανήλθε σε εδάφη που τα... Η μαχία με τους, ναι, Κούρδους ξαναμπαίνει στο παιχνίδι δυναμικά, και φυσικά η Ρωσία. Χαμένη πρώτα απ' όλα, νούμερο ένα θα έλεγα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, ναι, που δείχνουν απόλυτη έλλειξη αξιοπιστίας, ότι εγκαταλείπουν τους συμμάχους της και χάνουν, αν θέλετε, την βάση τους στην περιοχή αυτή του κόσμου, στη Μέση Ανατολή, και βεβαίως οι Κούρδοι, οι οποίοι υποχωρούν, διασώζονται μέσω της συμμαχίας με το καθεστώς Άσαντ, αλλά η ιδέα
του αυτόνομου κουρδικού κράτους στα σύνορα με την Τουρκία, προφανώς πια δεν είναι ρελ. Εμείς και η Κύπρος που το τελευταίο διάστημα νιώσαμε πολύ έντονα την παρουσία της Τουρκίας, η Κύπρος με τις, θυμάστε το Γιαβού στην Κυπριακή ΑΟΣ, και εμείς έχουμε τα γνωστά προβλήματα, τα οποία δεν πάβουν και δεν σταματούν, τη στιγμή που ο Ερντογάν πολλές φορές, συχνά πυκνά το έχει πει το τελευταίο διάστημα, μπορώ να ανοίξω τα σύνορα και για σας θα είναι σαν να ανοίξουν οι πύλες της κολάσεως. Αυτό θα το παίξει το χαρτί μέχρι τέλους ο Ερντογάν, με στόχο να πάρει περισσότερα χρήματα. Δηλαδή θα μπούμε στο μεταναστευτικό σε μια κατάσταση ανατολίτικου παζαριού με την Τουρκία, για να μπορέσει να σταματήσει αυτό το υπαρκτό, υπαρκτότατο ρεύμα προσφύγων. Και είναι μια μεγάλη διαδικασία, δεν εξαρτάται μόνο από εμάς, εξαρτάται από την Ευρώπη, που κάποια στιγμή πρέπει να πάρει αποφάσεις για το πώς θα διαχειριστεί το μεταναστευτικό, κάτι που επισταμένως αποφεύγει να κάνει. Τώρα, για την Κύπρο τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Η Τουρκία θα συνεχίσει να πιέζει και με τον αέρα του νικητή, με τον αέρα του νικητή κιόλας. Ναι. Από την Συρία, θα συνεχίσει να πιέζει στην Κυπριακή ΑΟΣ. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, να σταθούμε κοντά στον κυπριακό λαό και να παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις μέσα από όσο το δυνατόν ευρύτερες συμμαχίες στην περιοχή μας. Μάλιστα. Κύριε Ακοπά, σας ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα. Δεν ξέρω αν την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε θα είστε και επίσημα στο ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει τέτοια περίπτωση? Δεν έχω τέτοιο στόχο. Δεν έχω τέτοιο στόχο. Είμαι θα σας δούμε ξανά υποψήφια. Είτε στο εσωτερικό μέτωπο. Που είμαι στο πανεπιστήμιο. Δεν έχω κανένα σχεδιασμό τέτοιου τύπου. Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.